Θα καλέσουμε τη συναδέλφους Αγνή Αποστολίδου και Μερόπης Γιωγάνα να μας μιλήσουν με θέμα μουσιακές αφηγήσεις, ανοιχνεύοντας τις μουσιολογικές προσεγγίσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης κατά τις πρώτες δεκαετίες λειτουργίας του. Καλημέρα και από εμάς. Η μουσιακή έκθεση είναι μια σύνθετη διαδικασία. Το αποτέλεσμά της, δηλαδή μια ολοκληρωμένη μουσιακή παρουσίαση με αναπαραστάσεις και νοηματοδοτήσεις, αντικείμενα, κείμενα, προθήκες, φωτισμούς, γραφιστικά και οπτικοακουστικά μέσα, είναι απλά η μετενέργεια μιας δημιουργικής και κατ' επέκταση συνειδητά επίπονης και επίμονης διαδικασίας. Η συγκεκριμένη παρουσίαση προέκυψε αυθόρμητα μέσα από την έρευνα στο αρχαιακό και φωτογραφικό υλικό του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια προετοιμασίας της περιοδικής έκθεσης Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 60 χρόνια 60 στιγμές. Βασικό έρισμα, τα πρώτα μουσιολογικά εγχειρήματα των επιμελητών του μουσείου με αφετηρία τη μεταπολεμική περίοδο λειτουργίας του. Αν και οι κυρίαρχες θεωρητικές αρχές στις οποίες βασίστηκαν οι πρώτες εκθέσεις απέχουν πολύ από τις κατευθύνσεις της σύγχρονης μουσιολογίας, διακρίναμε σε αυτές μια συνειδητή προσπάθεια συστηματοποίησης της παρουσίασής τους. Σε συγκεκριμένη ανάλυση, βασικό κριτήριο αποτελεί η αρχή ότι οι εκθεσιακές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις των μουσείων είναι σύνθετα αφηγηματικά πεδία που αντανακλούν το ιστορικό και επιστημονικό πλαίσιο κάθε περίοδου και ανακαλούν τις διαφορετικές ιδεολογικές αντιλήψεις πρόσληψης του υλικού πολιτισμού. Μέσα σε αυτό το ιδεολογικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο οφείλουμε να τις προσεγγίζουμε σήμερα. Ξεκινώντας αυτή τη διαδρομή, μεταφερόμαστε στη Θεσσαλονίκη της δεκαετίας του 1950. Η πόλη, όπως και ολόκληρη η Ελλάδα, προσπαθεί ακόμη να ανακάμψει από τις πληγές που άφησε πίσω του ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και τα χρόνια του εμφυλίου. Η μεταπολεμική φάση των μουσείων περιγράφεται ως μια περίοδος αναγέννησης, καθώς επαναλειτουργούν σταδιακά τα μουσεία της χώρας, με σημαντικό σταθμό το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Στη Θεσσαλονίκη, ο απεγκυβωτισμός των αρχαιοτήτων δεν βρίσκει έτοιμο το νέο μουσείο, παρόλο που από το 1949 έχει κατατεθεί και έχει εγκριθεί στη ηγητική έκθεση του οικοδομικού προγράμματός του. Το παλό μουσείο, το Γενή Τζαμί, ήδη από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, δεν θεωρείται ως κατάλληλος μουσιακός χώρος για τις αρχαιότητες της Μακεδονίας. Τον Απρίλιο του 1953, η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει το Διεθνές Βυζαντινολογικό Συνέδριο. Μπροστά στο δίλημα να γίνει το συνέδριο με κλειστό το μουσείο ή να προτιμηθεί μια προσωρινή έκθεση στο παλιό μουσιακό κτίριο, επιλέγεται ως λύση ανάγκης η δεύτερη. Τη συγκεκριμένη περίοδο, έφορος αρχαιοτήτων είναι ο Χαράλαμπος Μακαρόνας, ο οποίος θα καταφέρει να εξασφαλίσει τα δέοντα για την ανακαίνιση του παλαιού κτηρίου και την επανέκθεση των συλλογών. Την περίοδο αυτή, στην Αθήνα, έχει ήδη ολοκληρωθεί ένα μεγάλο μέρος του πανεκθετικού προγράμματος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, έργο του Χρήστου και της Έμνης Καρούζου. Τα αισθητικά κριτήρια και η διακοσμητική διάθεση που χαρακτηρίζουν συνήθως τις εκθεσιακές επιλογές του προηγούμενου αιώνα παραμερίζονται εν μέρη για να δοθεί προτεραιότητα στα αντικείμενα, όχι τόσο στην καλλιτεχνική τους αξία, όσο στην αισθητηριακή τους διάσταση. Τα νέα δεδομένα φέρνουν στο επίκεντρο τα ίδια τα αντικείμενα, καθώς υπάρχει μέρημνα για την εκθεσική ατμόσφαιρα που τα περιβάλλει. Όχι δια ψευδών αναπαραστάσεων διδακτικού χαρακτήρος, αλλά για τη δημιουργία αισθητικής υποβολής. Για πρώτη φορά δίνεται προσοχή στη συνολική εμπειρία του επισκέπτη. Γίνεται λόγος για τη σημασία μιας ξεκούρασης εκθεσιακής διαδρομής, έτσι ώστε να αποφεύγεται η σωματική κόπωση των επισκεπτών, αλλά και η ψυχική λόγω της μονοτονίας και του πλήθους των εκθεμάτων. Τη σημαντική αυτή μουσιακή γνώση και εμπειρία επικαλεί το Χαράλαμπος Μακαρόνας με την επιστολή του προς τη Διεύθυνση Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας τον Οκτώβριο του 1952, όταν ζητάει επίσημα για την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Γενή Τζαμί τη συνδρομή του Ζεύγους Καρούζου. Στις 12 Απριλίου 1953, το Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους επισκέπτες του Βυζαντινολογικού Συνεδρίου. Η εκθεσιακή παρουσίαση των αντικειμένων βασίζεται στη χρονολογική κατάταξη και προσαρμόζεται στο διαθέσιμο χώρο, παρουσιάζοντας την εξέλιξη της πλαστικής στη Μακεδονία. Χαρακτηριστικά δείγματα αγγείων, ειδωλίων και μικροτεχνίας συμπληρώνουν την εκθεσιακή αφήγηση.
κυριαρχεί η λιτότητα και αξιοποιούνται αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες του κτηρίου για την ανάδειξη των γλυπτών. Όπως συμβαίνει άλλωστε σε αντίστοιχες εκθέσεις σε ιστορικά κτίρια του εξωτερικού, όπου για παράδειγμα εσοχές ή κόγκιες μιμικεκλικές καμάρες γίνονται ιδανικό φόντο για την ανάδειξη των γλυπτών. Σύμφωνα με τη μουσιολογική προσέγγιση του Μακαρόνε, η επανέκθεση γίνεται με τη σύγχρονη αντίληψη περί μουσιακών εκθέσεων, της οποίας θαυμάσιο υπόδειγμα αποτελεί το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ο αριθμός των αντικειμένων να είναι περιορισμένος σε λίγα εκλεκτά, ανέτος τοποθετημένα και καταλήλως φωτισμένα. Δεν χρειάζεται πληθώρα και συνοστισμός εκθεμάτων. Η αισθητική αξία κυριαρχεί μάλλον παρά τα ιστορικά κριτήρια. Επιβάλλεται η έννοια ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο δεν είναι παρά μουσείο τέχνης. Όπως σημειώνει, η τέχνη επενεργεί και διδάσκει διαμέσου της αισθητικής συγκινήσεως και όχι της ιστορικής γνώσης. Το 1962 ολοκληρώνονται οι εργασίες ανέγρισης του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης. Κατά τις επόμενες δεκαετίες, εκθέσεις και επανεκθέσεις οργανώνονται στο μουσείο με ποικίλες αφορμές, όπως επετειακούς εορτασμούς, μεγάλες ανακαλύψεις ή πολιτικά γεγονότα. Θα το εμπεδώσετε. Στις 27 Οκτωβρίου 1962, επευκαιρία του εορτασμού της 50ετηρίδας από την επελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιούνται τα εγγένεια του νέου μουσείου της πόλης. Παρουσιάζονται τότε για πρώτη φορά στην αίθουσα προσωρινών εκθέσεων, αίθουσα Μανώλης Ανδρώνικος που βρισκόμαστε τώρα, τα σημαντικά ευρήματα των τάφων του Δερβενίου που αποκαλύφθηκαν την ίδια χρονιά. Τα αντικείμενα είναι τοποθετημένα σε προθήκες και βάθρα, με τον κρατήριο του Δερβενίου να πρωταγωνιστεί. Ο περιορισμένος χρόνος από την ανασκαφή στην έκθεση, σε συνδυασμό με την επίγουσα ανάγκη των εγγενείων του νέου μουσείου, δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της συντήρησής τους. Πρωτότυπα και αντίγραφα αρχαίων και βυζαντινών αντικειμένων, ζωγραφικά έργα και μια εικαστική έκθεση αφιερωμένη στον Γίζη ολοκληρώνουν το εκθεσιακό πρόγραμμα. Θα μεσολαβήσουν αρκετά χρόνια εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση των μονίμων εκθέσεων στους υπόλοιπους χώρους του μουσείου και την απόδοσή τους στο κοινό. Σχεδόν από το 1963, οι εργασίες επανέκθεσης του μουσείου θα ολοκληρωθούν το 1971 με τα επίσημα εγγένεια. Πιο συγκεκριμένα, το 1965 ολοκληρώνεται η πρώτη έκθεση στο Μικρό Πι για την προϊστορία της Μακεδονίας και της Θράκης από την Αγνή Σακελαρίου, κυρίως με αντικείμενα από την ανασκαφή της Παραδημής Κομωτινής και τις ανασκαφές του Χέρτλι. Ακολουθώντας το μοτίβο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, οι αρχαιότητες τοποθετούνται σε ειδικά κατασκευασμένες ξύλινες προθήκες παρατακτικά και με κριτήριο τη χρονική και τοπογραφική τους κατάταξη. Το 1966, με το ίδιο εκθεσιακό σκεπτικό, ολοκληρώνεται από την Ευγενία Λεβεντοπούλου Γιούρη και Μαρία Καραμανόλη Σιγανίδου η έκθεση των Αγγείων. Τα έργα συνοδεύονται από ζωγραφικά αντίγραφα, αναρτημένα στους τοίχους ή τοποθετημένα στις προθήκες. Από τις εκθέσεις αυτές απουσιάζουν τα επεξηγηματικά κείμενα. Το συνολικό εκθεσιακό πρόγραμμα του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου ολοκληρώνεται με την έκθεση γλυπτών, του εκθεσιακού δηλαδή συνόλου της λεγόμενης γλυπτοθήκης, από τον Γιώργο Δεσπίνη. Το μουσιολογικό σκεπτικό της έκθεσης περιγράφεται αναλυτικά από τον Δεσπίνη ως εξής. Τα ελληνικά γλυπτά εκτίθενται σε εξελικτική σειρά και παρουσιάζονται ως αρχαιολογικά σύνολα. Τα υπόλοιπα μεμονωμένα έργα εκτίθενται σε χρονολογική κατάταξη. Τα ποιοτικώς καλύτερα πρωτότυπα τοποθετούνται σε περίοπτη θέση ως πυρήνας εκθεσιακών συνθέσεων. Ο τρόπος έκθεσης εξασφαλίζει την περίοπτη θέαση των γλυπτών για να είναι προσιτά εις τον μελετητή προς παρατήρηση, μελέτη και φωτογράφηση. Τα μικρά γλυπτά έργα με ειδικό μηχανισμό περιστρέφονται γύρω από το στήριγμά τους. Η αίθουσα 6 του μουσείου στην κορυφή του Μεγάλου Π διαρρυθμίστηκε με τέτοιον τρόπο ώστε να παραπέμπει σε αυλή ρωμαϊκής οικίας. Εντάφθα ο επισκέπτης θα δύναται να αναπαυθεί πριν προχωρήσει προς την πτέρυγα της ρωμαϊκής πλαστικής, αναφέρεται στα αρχαιολογικά χρονικά. Η έρευνα στο φωτογραφικό αρχείο του μουσείου απέδωσε ενδιαφέροντα στοιχεία για τις τεχνικές έκθεσης στη γλυπτοθήκη του Αμουθού. Σχεδιαστικές δοκιμές με γραφιστικές τριδιάστατες απεικονίσεις των αρχαιοτήτων θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για τον in situ σχεδιασμό ως μια πρόβα generale πριν την οριστική του τοποθέτηση. Αν και μέχρι στιγμής δεν μπορέσαμε να ανακαλύψουμε τον δημιουργό των σχεδίων, ανάμεσα στις πιθανές εκδοχές είναι να έχουν σχεδιαστεί από τον ίδιο τον Δεσπίνη, αξίζει να υπογραμμίσουμε το μεθοδικό τρόπο προετοιμασίας της έκθεσης με ιδιόχειρα πολλές φορές τριδιάστατα σχέδια.
Στα ελάχιστα εποπτικά κείμενα, οι πληροφορίες θα παραμείνουν οι βασικές. Άλλωστε, σύμφωνα με τις οδηγίες του Καρούζου, οι επεξηγηματικές πινακίδες πρέπει να είναι ολιγόλογες, με αναφορές στο είδος, στο θέμα της παράστασης, στη χρονολόγηση και την ποιότητα του έργου. Να είναι δίγλωσσες ή τρίγλωσσες και σε καμία περίπτωση να μην τραβούν την προσοχή του επισκέπτη από το έργο. Από το 1978 το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης μπαίνει σε μια νέα εποχή. Η χώρα διανύει την περίοδο της μεταπολίτευσης με την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Το 1981 η Ελλάδα εισέρχεται ως κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα στην προσπάθειά της να εδραιωθεί στον ευρωπαϊκό χώρο αξιοποιεί τις αρχαιότητες για τη διάδοση μηνυμάτων, κυρίως μέσω των μεγάλων εκθέσεων εξωτερικού. Σημαντικές θεσμικές και ιδεολογικές αλλαγές που αφορούν την ερμηνεία του υλικού πολιτισμού και τον κοινωνικό ρόλο του μουσείου οδηγούν τα μουσεία σε μια νέα πορεία. Ξεκινάει μια περίοδος εξωστρέφειας των ελληνικών μουσείων. Η μακεδονική αρχαιολογία έρχεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος με τα νέα και σημαντικά ευρήματα που έρχονται στο φως. Σημαντική όλων, η ανακάλυψη των τάφων της Βεργίνας από τον καθηγητή Μανώλη Ανδρόνικο. Οι ανακαλύψεις αυτές και οι πολιτιστικές, πολιτικές, ιδεολογικές και διπλωματικές προεκτάσεις δεν αφήνουν επηρέα στο ΤΟΑ Μουθού, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο των εξελίσσεων ως κεντρικό μουσείο της Βόρειας Ελλάδας. Μέσα σε αυτό το κλίμα και σε συνάρτηση με τις νέες μουσεολογικές προσεγγίσεις που παρατηρούνται διεθνώς, ξεκινάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης η διοργάνωση μιας σειράς περιοδικών εκθέσεων, θεματικών περιοδικών εκθέσεων. Μετά την ανακάλυψη των τάφων της Βεργίνας και λόγω της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Συνεδρίου για τον Αριστοτέλη, επισπεύδονται οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Θησαυρή της Αρχαίας Μακεδονίας». Ο ισχυρός σεισμός του Ιουνίου του 1978 δεν καθυστερεί τον εκθεσιακό σχεδιασμό, ο οποίος ολοκληρώνεται επιτυχώς στις 8 Αυγούστου, στο Μικρό Πι, υπό την επιμέλεια της Διευθύντριας του Μουσείου Κατερίνας Τρομιοπούλου. Στην έκθεση που διήρκησε έως το καλοκαίρι του 1980, παρουσιάζονται αριστουργήματα της μακεδονικής μεταλλοτεχνίας, κλασικής και ελληνιστικής εποχής. Το κορυφαίο σύνολο της έκθεσης είναι τα ευρήματα του βασιλικού τάφου της Βεργίνας, που εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό. Σε σχέση με τις ως τώρα μουσεολογικές πρακτικές, υπάρχει στην έκθεση μια ουσιαστική διαφοροποίηση που εντοπίζεται στην κατάταξη των αντικειμένων. Δημιουργούνται μικροπεριβάλλοντα και τα ευρήματα παρουσιάζονται ως ταφικά σύνολα και κατά γεωγραφικές ενότητες και όχι με τη συνήθη χρονολογική τυπολογική τους κατάταξη. Η συγκεκριμένη εκθεσιακή επιλογή, όπως αναφέρει η Κατερίνα Ρουμιοπούλου, αναδεικνύει την κοινή γλώσσα των ταφικών ευθύμων, την κοινή διακοσμητική διάθεση και προτίμηση σε ορισμένα σχήματα, καθώς και τις επιδράσεις που δέχεται η μακεδονική τέχνη από τα μεγάλα κέντρα παραγωγής. Έτσι, τόσο απλός επισκέπτης, όσο και ο ειδικός, μπορούν να σχηματίσουν μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη ιδέα για τη σημασία των εκθεμάτων. Το εκθεσιακό σενάριο αναπτύσσεται μέσα σε μια υποβλητική ατμόσφαιρα που δημιουργεί την αίσθηση του κλειστού υπόγειου χώρου ως ένας υπαινιγμός στο περιβάλλον των τάφων. Είναι η πρώτη φορά που στη δημιουργία μιας αρχαιολογικής έκθεσης συμμετέχει ένας εικαστικός, σκηνογράφος και δηματολόγος, ο Σίμος Καραφίλης. Η διαμόρφωση της έκθεσης με τον σχεδιασμό και την επιλογή των χρωμάτων των προθηκών καθώς και το φωτισμό της, αποτελούν την ανανεωτική συμβολή στον χώρο των μουσιακών εκθέσεων. Σημαντικές αλλαγές παρατηρούνται και ως προς το εποπτικό υλικό. Στα επιτύχια κείμενα, ο επισκέπτης μπορεί να βρει πληροφορίες για την ιστορία της Μακεδονίας, τις βασιλικές δυναστείες και την ανασκαφή της Βεργίνας. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο γίνεται προβολή φωτογραφιών. Η έκθεση φτάνει σε ρεκόρ επισκεψιμότητας πωλήσεων και δημοσιευμάτων στο τοπικό και διεθνή τύπο και φέρνει την πρώτη διεθνή αναγνώριση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης με τη βράβευσή της από το Συμβούλιο της Ευρώπης στον τομέα της οργάνωσης έκθεσης με ειδικό θέμα Museum of World for Spatial Exhibition. Στο μεταξύ, έχει κατασκευαστεί νέα πτέρυγα που προορίζεται να φιλοξενήσει τα ευρήματα των βασιλικών τάφων της Βεργίνας και παράλληλα να προσφέρει τον απαραίτητο χώρο για τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, κάτι που έλειπε από το μουσείο. Εκεί φιλοξενείται από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 1980 η επόμενη μεγάλη περιοδική έκθεση με τίτλο «Μέγας Αλέξανδρος, Ιστορία και Θρύλος» υπό το Γενικό Συντονισμό της Κατερίνας Ρωμιοπούλου. Μαζί με τα εκθέματα που ανήκουν στις μόνιμες συλλογές του μουσείου, παρουσιάζονται για πρώτη φορά έργα ελληνικών, ευρωπαϊκών και μουσείων της Αμερικής, καθώς και αντικείμενα από ιδιωτικές συλλογές Ελλήνων και ξένων. Σημαντική πρωτιά αυτής της έκθεσης ο μεγάλος αριθμός δανείων από μουσεία και συλλογές του εξωτερικού.
Σημαντική και στην έκθεση αυτή η συμβολή του σκηνογράφου Σίμου Καραφίλη. Τα σημαντικότερα αντικείμενα της έκθεσης αυτής αποτελέσουν τον πυρήνα της περιοδεύουσας έκθεσης με τίτλο «The Search of Alexander», που φιλοξενείται σε 7 μουσεία της Βόρειας Αμερικής. Η παρουσίαση αρχαιολογικών αντικειμένων ως ταφικά σύνολο που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην έκθεση της μεταλλοτεχνίας του 1978 υιοθετείται και στην περίπτωση της περιοδικής έκθεσης των ευρημάτων από το νεκροταφείο της Σύνδου. Πραγματοποιείται στον ίδιο χώρο, στο μικρό πι του μουσείου, αξιοποιώντας τη διαρρύθμιση της προηγούμενης έκθεσης. Προετοιμάζεται σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, ένα μόλις μήνα πριν το τέλος της ανασκαφικής έρευνας και εγκαινιάζεται στις 27 Οκτωβρίου 1982 στην επέτειο των 70 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Παρουσιάζονται τα ευρήματα των 36 από τους συνολικά 121 τάφους που ήρθαν στο φως. Την έκθεση επιμελείται η έφορος αρχαιοτήτων Εκατερίνη Δεσπίνη. Με την επιστροφή από την Αμερική της έκθεσης «The Search of Alexander» και την ολοκλήρωση της συντήρησης της χρυσελεφάντινης ασπίδας από τον τάφο του Φιλίππου, ανασυγκροτείται η έκθεση στην αίθουσα της Βεργίνας, στη νέα πτέρυγα του μουσείου από το Φεβρουάριο ως τον Απρίλιο του 1984. Μαζί με τα ευρήματα της Βεργίνας, εκτίθεται τα σημαντικότερα αντικείμενα από τους τάφους στο Δερβαίνη, τη Σταυρούπολη, το Σέδες και την Ένια. Η διευθύντρια του ΑΜΟΦΟΥ, Ιουλία Βοκοτοπούλου, σε συνεργασία με τον καθηγητή Μανώλη Ανδρώνικο, εκθέτουν τα αντικείμενα ανασκαφική ενότητα. Προέχει αισθητική προβολή των πολύτιμων αντικειμένων. Τα σημαντικότερα ευρήματα, ο θώρακας, οι δύο χρυσές λάνακες της Βεργίνας και ο κρατήρας του Δερβενίου, αποτελούν και τα κεντρικά εκθέματα τοποθετημένα σε περίπτες προθήκες, γύρω από τις οποίες αναπτύσσονται τα υπόλοιπα αντικείμενα. Με την παρουσίαση αυτή, ολοκληρώνεται ένας κύκλος 30 σχεδόν χρόνων εκθεσιακής πορείας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, μια περίοδο κατά την οποία συντελέστηκαν σημαντικές αλλαγές στο χώρο της αρχαιολογίας και των μουσείων. Τα χρόνια που ακολουθούν έχουν να αναδείξουν πολλά ενδιαφέροντα παραδείγματα νέων μουσεολογικών πρακτικών. Το διάστημα που μελετήθηκε ήταν αρκετό για να κατανοήσουμε τις διαφορετικές προεκτάσεις των ερμηνευτικών και εκθεσιακών επιλογών του μουσείου μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα ανασκόπηση του εκθεσιακού παρελθόντος του.